Η δυσκολία η μεγάλη δεν είναι να πείσεις για τα δύσκολα, είναι να πείσεις για τα αυτονόητα. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ο επί σειρά ετών υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι το 150ο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας. Μετά από 42 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και μια σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ο διαπρεπής καρδιολόγος έφυγε τελικώς νικημένος από τον COVID-19. Ο πρώην υπουργός εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 26 Μαρτίου και για πολλές ημέρες βρισκόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στον ειδικό θάλαμο για τον ιό, ώσπου σήμερα το πρωί έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κρεμαστινού σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε ολόκληρη την πολιτική σκηνή του τόπου, αλλά και την ιατρική και ακαδημαϊκή κοινότητα, της οποίας εξέχων μέλος υπήρξε για πολλά έτη. Υπήρξα και εγώ μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινωνικής Κοινωνικής, που τώρα λέγεται πρώτη Πανεπιστημιακή Κοινωνική, γιατί πραγματικά η Πανεπιστημιακή αυτή κοινωνική ήταν, αν θέλετε, η πηγή των καρδιολόγων όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1942 στη Χάλκη Δωδεκανήσου και μεγάλωσε στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974, είχε διατελέσει Υπουργός Υγείας επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ενώ είχε γίνει ευρύτερα γνωστό στο Πανελλήνιο από τη στενή του σχέση με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, του οποίου υπήρξε και ο προσωπικός γιατρός. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην συχαίωμε την ιατρική με την πολιτική. Αυτό που εμφανίζεται σαν ιστορικό του Πρωθυπουργού δεν είναι ιστορικό υγείας του Πρωθυπουργού. Η Ολομέλεια της Βουλής προς τιμήν του πρώην Υπουργού κράτησε σήμερα ενός λεπτού σιγή με τον πολιτικό κόσμο να εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το χαμό του Δημήτρη Κρεμαστινού. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για το θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού, που υπηρέτησε την ιατρική επιστήμη και την πολιτική με συνέπεια, ευγένεια, μετριοπάθεια και ήθος. Ανέφερε σε μήνυμά της η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου φίλου Δημήτρη Κρεμαστινού. Χάσαμε σήμερα ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα λαμπρό επιστήμονα, ένα φλογερό πατριώτη, ένα μαχητή της Δημοκρατικής Παράταξης, βουλευτή, αντιπρόεδρο της Βουλής, υπουργό. Σημείωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Ο κόσμος της επιστήμης και της πολιτικής έχασαν σήμερα ένα επίλεκτο στελεχός τους. Στη μακρά διαδρομή του, Δημήτρης Κρεμαστινός άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ευθύνης και αποτελεσματικότητας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποχαιρετούμε σήμερα τον Δημήτρη Κρεμαστινό, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια την επιστήμη, το κοινοβούλιο και τη δημοκρατική παράταξη. Αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας με αναρτησή του στο Facebook. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια της παράταξής του για την απώλεια του αγαπητού φίλου, συντρόφου, αγωνιστή της δημοκρατίας και φλογερού πατριώτη. Η κηδεία του Δημήτρη Κρεμαστινού θα γίνει αύριο το απόγευμα στη Ρόδο.